Εδώ βλέπετε το σύνολο νοσηλευμένων από τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Ποτιόπουλο, στις 13 Δεκάτου η αναφορά θα έχει καινούργια αναφορά σήμερα, με 39 ανθρώπους μας να νοσηλεύονται σε αυτές και είναι στην Κρήτη, οπωσδήποτε χαμηλά, με 4 εισαγωγές και 6 μέσο όρο 6 ασθενείς την ημέρα και βέβαια την καμπύλη εισιτηρίων εξιτηρίων με 9 εισιτήρια περισσότερα από τα εισιτήρια στην Κρήτη και λόγω εισιτηρίων εξιτηρίων κάτω από τη μονάδα. Σημαντικό εδώ, 71% στην επικράτεια έχουν ηλικία άνω των 55. Θα είναι δεδομένα από σήμερα το πρωί. Και μικρά παιδιά, ευτυχώς η νόσος παραμένει πάρα πολύ ήπια στα μικρά παιδιά, με πολύ χαμηλούς αριθμούς. Μόλις 1,2% των νοσηλευμένων στην επικράτεια αφορά ηλικίες κάτω των 18. Στην Κρήτη παρακολουθούμε και άλλα πράγματα όπως οι νοσηλίες. Βλέπετε εδώ πέρα το ροτ των νοσηλιών είναι λίγο κάτω από τη μονάδα, παραμένει χαμηλά. Επίσης παρακολουθούμε και την επάρκεια σε κλίνες στην επικράτεια που βλέπετε ότι είναι σε μεγάλο κομμάτι της επικράτειας σε χαμηλά επίπεδα. Εδώ βλέπετε την αναφορά από την Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας, όπου η έκρημη είπε είναι κάτω από το ισοζύγιο, έχει καλή εικόνα σε σχέση με την τρίτη ή την τέταρτη, είπε, περιοχές οι οποίες έχουν ισοζύγιο προς τα πάνω και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Η ΜΕΘ επίσης είμαστε σε μια κατάσταση η οποία είναι σχετικά σταθερή τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά η εισιτηρία άλλη είναι ψηλότερη. Ο δείκτης εισαγωγών ΜΕΘ και διασωληνώσεων με τον δείκτη αφαίρεσης, εξυπηρεί από την ΜΕΘ και αφαίρεση στο Λίμα, είναι πάνω από τη μονάδα αυτή τη στιγμή, λίγο πάνω από τη μονάδα. Και βλέπετε εδώ πέρα πάλι την Κρήτη, η οποία είναι με το ελαφρό γαλάζιο, είναι στις καλύτερες θέσεις της χώρας σε σχέση με άλλες περιοχές όπως η πρώτη, η τρίτη και η τέταρτη ήδη. Νοσηλευόμενη σε ΜΕΘ και ΜΑΘ, 18 προχτές στην Κρήτη. Και εδώ αυτό που σας είπα προηγουμένως, η κατανομή των κλινών που διατίθεται για COVID σε σχέση με αυτές που διατίθεται για non-COVID. Και είναι τεράστια διαφορά με πέρσι το Νοέμβριο, 8 τέλος Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, κατά την τεράστια άνοδο σε κλίνες που διατίθεται για COVID με την ονομασία κλινών non-COVID σε κλίνες COVID. Κλινικές ολόκληρες κλινών σαν COVID για να περιοριστούν τα ρόλια. Αυτή τη στιγμή παραμένουν σε σταθερά επίπεδα και αυτό αφορά τις μέρες στην επικράτεια τόσο για COVID όσο και για non-COVID. Αυτή η σταθερότητα είναι κάτι σημαντικό και διαφορετικό από πέρσι. Όπως επίσης είναι σημαντικό, ο Αχιλλέας το θυμάται ίσως όταν από 60% πέρσι του κάτω το ανεβάσαμε, από 80% το κατεβάσαμε σε 60% γιατί διαπιστώσαμε ότι αυτή η επάρκεια των πυρηνών γρήγορα υπήρχε πολύ γρήγορη κατανάλωση των πυρηνών μέσα σε μια μεγάλη τοπική επιδημία. Σε άλλες χώρες ακόμα το έχουν το 90%. Εδώ βλέπετε τους θανάτους, πολλοί λόγοι έχουν γίνει γι' αυτό. Πρέπει να το δούμε με επιστημονικά κριτήρια και να δούμε τα ελλείμματα και τι χρειάζεται για να βελτιωθεί η εικόνα στην πατρίδα μας, ιδιαίτερα στις περιφερειακές ενότητες, με υψηλά ποσοστά θανάτου αναπληθυσμιακή μονάδα. Εδώ βλέπετε τους 35 θανάτους την ημέρα, σαφώς λιγότεροι και η κλίση της καμπύλης είναι μικρότερη. Είναι σαφώς το αποτέλεσμα του εμβολιασμού αυτό και ο μέσος όρος εκεί γύρω στα 78 έτη. Η ηλικία πάνω των 70 και ή 95% υποκείμενο νόσημα σε αυτούς που πέθανε.